Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας εδώ με την Αθηνά και τον Νίκο, βέβαια μαζί, γιατί τώρα πια μαζί και στο θέατρο. Μαζί και στη ζωή. Μαζί και στη ζωή. Είδατε πώς μπήκανε μέσα, έτσι στολισμένοι, χαμογελαστοί. Διάχυτος. Τρέχουμε. Διάτρητος. Εντάξει, δεν πειράζει, Νίκο. Δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται. Εσύ μου το δίδαξες αυτό. Ναι, πρώτη, αλλά εγώ ήμουν πάντα διακριτική και σε μνή απέναντί σου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν έκανα εξόφθαλμο πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του. Μπορεί να είναι λάθος ο τρόπος μου, αλλά θέλω να πάρεις τα μηνύματα. Αχαχα. Αφινά, θα σε εγωίτευε ένα τέτοιο αγόρι. Φυσικά. Έτσι, μπράβο, γιατί έχουμε καλοκαίρι μπροστά. Πώς γίνεται να μην σε εγωιτεύσει. Εμάς οι γυναίκες μας αρέσει ο άντρας να έχει λίγο χιούμορ, παιδί μου. Δεν λέμε να είναι μόνο στο χιούμορ και τίποτα άλλο, αλλά αυτό το αγόρι έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Πολλά, να στα δείξουμε. Καταρχήν είναι όμορφος. Ναι. Για πες το δεύτερο. Αυτό. Το δεύτερο είναι έξυπνος. Γιατί και η βλακεία σκοτώνει. Δηλαδή και όλα εντάξει, άμα ο άλλος δεν. Λίγο δεν. Έτσι την κέρδισα. Με απείλησε και με το όπλο όπως έχει ξεκάνει τη μισή ελληνική showbiz στη ζωή της άλλης. Οπότε τα πράγματα ήρθαν πιο μαλακά. Όταν πρωτογνωριστήκατε, τι το είπες αυτό. Γιατί και εγώ θα τη έλεγα όταν την πρωτοείδα. Τη λέω ρε παιδί μου, πώς σε έχουν κάνει τόσο σκύλα εκεί και είσαι εδώ πέρα ένα κοριτσάκι. Όχι, εμένα μου λέγεται το αντίθετο. Ίδια είσαι, μου έλεγε. Σοβαρά. Από μακριά δεν είναι. Λέω ίδια. Τώρα εδώ τι ρόλο παίζεις, είσαι καλό κορίτσι. Τώρα εδώ. Παιδιά, κάνετε μου δύο λόγια αυτή την παράσταση. Δεν έχω καταλάβει. Μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο, κάπου πέφτει το αεροπλάνο και τι κάνετε. Κοίταξε, είναι. Ζείτε όλοι. Είναι κομμωδία είναι. Είναι όλοι νεκροί. Και βγαίνει η Αθηνά με ένα όπλο και λέει η ζωή της άλλης. Αυτό είναι σαν πρόμο στο Μέγκα η παράσταση. Δεν μπορεί να το καταλάβουν οι Γερμανοί. Κοίταξε. Είναι χαρακτήρες, δηλαδή. Είμαι εγώ με τη μαμά μου, τη Χριστίνα Τσάφου. Είναι η Αθηνά με την Έγινε Μπαλικαράκη. Δύο φίλες κομμότριες. Είναι ο Μάνος Πίτσης με την Καρακάση, ένα ζευγάρι στα όρια του χωρισμού. Πια δεν αντέχουν. Εσύ ο Πίτσης γέννησε. Τον είδα προχτές σε ένα αυτό παρένθεση τώρα, γιατί δεν το ήξερα ότι παντρεύτηκε, ότι έχει δεσμό κτλ. Και είδαμε ένα μωρά και τρελάθηκα. Λέω, κοίτα να δεις, κλείνω την παρένθεση. Πες του πολλά φιλιά. Θα του πω. Λοιπόν, ο Πίτσης τι κάνει. Ο Πίτσης κάνει με την Ελένη Καρακάση ένα ζευγάρι το οποίο είναι στα, δηλαδή, στα χωρίσματα. Έχει περάσει χρόνια μαζί πια. Υπάρχει και ένα θέμα με. Πώς το λέμε τώρα αυτό. Με αέρια. Έχει ένα θέμα με τον. Αυτούνου. Λες ναι, ριζόταν η Καρακάση, μια γυναίκα να βάλει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και εγώ φαντάζομαι ότι συμβαίνει και σε γυναίκες, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Εδώ δεν συμβαίνει σε σκύλους. Δεν θυμάστε Γερμανού που μας έλεγε ένα σκύλο που είχε παλιά. Έχω σπίτι που μου. Για το σύμπαν. Έχω σπίτι μου έναν. Αχ, ναι, τα γαλλικά μπουλντόγκ έχουν. Αυτό το. Τα γαλλικά μπουλντόγκ. Έχω πάγκα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Μεγάλο πρόβλημα. Και έτσι τελείωσε το πρόμο στην παράσταση. Ωραία. Να προλάβουμε να πούμε. Να προλάβουμε να πούμε σε ποιο θέατρο. Σαν το Lost σε τρελή βερσιόν. Είναι σαν περίπου, ναι, αυτό. Αλλά μην μιλάμε για αυτά. Ας μιλήσουμε για το σκύλο. Να καταλάβω λίγο, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ξαναπέζουμε πάλι. Είσαι με τη μαμά σου. Μαμά σου, τι στυλάκι είναι, ας πούμε. Ωραία, Ελληνίδα, καταπιεστική μάνα. Γνωστή μάνα Ελληνίδα. Είναι οικία τη διάθεση τώρα. Δεν βάλει σαν εμένα. Δεν θα σου πήγαινε άλλη μάνα εσένα. Γιατί εγώ είμαι μάνα του. Με έχει βάλει για μάνα του, φαντάσου. Σε έχω βάλει για μάνα. Μην μπερδεύει τώρα το σύριαλ, είμαστε σε άλλη παράσταση. Μπορεί να είναι ανάποδο η μάνα. Από αυτό που είχα που είναι αυτή η αντελεκτουέλ και τα λοιπά. Ναι, είναι πλουσία και αυτά. Η μάνα είναι δικιά μου. Είχαμε ψιλικατζίδικο. Είναι πιο λαϊκιά, πιο ωραία. Τα λέει στα ράτα. Τι το κάνατε το ψιλικατζίδικο και το είχατε. Το πουλήσατε εδώ, αν πήγατε στο αεροπλάνο. Όχι, το πήραμε μαζί στις αποσκευές. Α, έχουμε και ένα ψιλικατζίδικο. Πόσα κιλά είναι. Την. Επιχείρηση ρωτάει τι κάνει. Τα πουλάμε όλα γιατί πάμε Αμερική. Ο καθένας φεύγει για Αμερική για δικούς του λόγους. Δεν το πιστεύω. Αυτό. Πού πέσατε. Είναι νεοέλληνες, απελπισμένοι. Βερμούδες. Που λόγω της κατάστασης φεύγουν για Αμερική. Και πέφτει το αεροπλάνο στη ζούγκλα. Μέσα. Μια ανακύκλωση, αναθεώρηση. Πώς το λένε, αναγραμμάτωση. Πώς το λένε, μωρέ, Θοδωρή. Ανασκολόπηση. Ανανέωση. Μια ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωση, μπράβο. Εσύ με τη μάνα σου. Εγώ με τη μάνα μου, τη Χριστίνα Τσάφου. Εγώ με την Νίκη την Μπαλικαράκη, δύο τρελές κομμότριες λαϊκές κοπέλες. Μαζί. Καρακάση Μάνος Πίντζης, το ζευγάρι στα όρια του αυτού. Του χωρισμού. Η Μαρία Ανδρούτσου είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι πολύ άτυχο και έχει περάσει από όλα τα reality αυτά να παίξει casting, χορεύει, τραγουδάει, παίζει, παρουσιάζει. Αλλά. Σε παράκρουση όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι και πολύ καλά κι αυτή. Ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ένα σαλονικιός, λαϊκός τύπος. Τι, λαϊκός τι, λαϊκός. Αυτός έχει ένα θέμα με το μόριό του. Δηλαδή έχει. Έχει στεναχώρια. Ο, δεν έχει. Είναι πολύ. Στεναχώρια. Καμαρωτός είναι. Καμαρωτός και έχει κάνει σεξ με όλες τις επώνυμες. Το φαντάζεται. Δεν θα σου πούμε και όλο το αεροπλάνο. Δεν λες και τίποτα όμως. Δεν σου λέω τίποτα. Μου σου λέω ολόκληρο το αεροπλάνο. Ποιοι είναι μέσα. Μόνο αυτό το αεροπλάνο. Αυτοί δεν είμαστε. Ναι. Μόνο αυτοί σώζονται.
Και ο αεροσυνοδός. Και ο αεροσυνοδός, ο Γιώργος Βάλαρης, ο οποίος σώζεται. Με αμνησία. Κακός βέβαια, γιατί είναι αυτός φταίει για όλα. Είναι πολύ βοηθητικά, αλλά σώζεται και αυτός με στη ζούγκλα. Και πού πέφτετε σε μια ζούγκλα. Ναι, κοντά στο τρίγωνο Βερμούδων. Τι ωραία, ρε, εσύ, μπράβο. Ο Βάλαρης το έχει γράψει. Τη άρεσε ότι θα πέσει στη ζούγκλα. Όμορφη. Μπάνιο, βόλτες, κατοικίδια από το πουθενά. Ένα συμπατζή. Ποιο το σκέφτηκε αυτό το έργο, ποιο το έχει γράψει, ο Γιώργος Βάλαρης. Αυτό που κάνει τώρα στην Οδό, το Ογκαντέμι. Ναι, και σκηνοθετεί κιόλα στην παράσταση. Α, και τη σκηνοθετεί. Παίζει σκηνοθετεί, τραγουδάει, χορεύει, μιλάμε πανικό. Γνωριζόσασταν. Έκανα μαζί του το stand-up comedy το χειμώνα που δεν ήρθε. Α, συγγνώμη, μπράβο, τι λέμε για τον Καλλικό Κουρτό. Έλα να πάω να παίξω μόνο για σένα, πριβέ. Τελείωσε. Δεν το ξέρα, δεν ήρθε να μου το πει. Εντάξει. Θέλω να μιλήσω με το αρχείο του Α. Όχι, δεν έχω τι εκπομπέ που θέλει. Όχι, ρε παιδί μου, μου είπε, μιλήσαμε για να έρθουμε. Αλλά δεν σε άγχωσα να σου πω πέντε μέρε. Θέλω το καλοκαίρι. Θέλω το καλοκαίρι. Έτσι νόμιζα. Πώς το μυαλό δεν αγάπη μου. Όλο το καλοκαίρι. Αφού τώρα είναι τα θέατρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρθω να στο παίξω σπίτι. Αυτό το παιδί είναι ταλαντούχο δηλαδή. Βέβαια. Μπράβο το. Και είναι πολύ ωραία δουλειά και έχει πολύ πλάκα. Είναι σαν μοντέρνη επιθεώρηση που δεν είναι επιθεώρηση. Απλά είναι χαρακτήρε και είναι. Έχουν ένα περίεργο δέσιμο, ο καθένας έχει το δικό του πόνο έτσι κι αλλιώς, με την κομική πλευρά, αλλά και σε όλο αυτό που είναι όλοι στα όρια. Γενικά ο κόσμος φεύγει, νομίζω, από την Ελλάδα. Τι ωραία που στο πασάρω σοβαρά. Γενικά, Αθήνα, γενικά νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει πια από την Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο που δεν αντέχεις πια. Αλλά ή που το σκέφτεται κανείς. Ναι, αλλά σου λέω από την κομική πλευρά και στο τραβηγμένο από τα μαλλιά, για να βγει αστείο. Και έχει και μουσική, χορό μέσα, είναι ωραία. Τι μου λέτε, μεταξύ σας γίνονται τίποτα ιστορίες πιο συναισθηματικού τύπου? Όχι. Καθόλου, κανένας με κανέναν? Όχι. Όχι. Στο τέλος υπάρχει μια συνάντηση. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται με τα σεξ. Με κάποιον που μετά τη ζούγκλα, δηλαδή, ή μεταξύ σας υπάρχει συνάντηση. Μεταξύ μας υπάρχει συνάντηση στο τέλος όμως της παράστασης. Δεν είναι 70 άνθρωποι. Περίμενε ότι είναι 70. Κοίταξε, υπάρχουν τα τρία μπαλέτα, το τελευταίο μπαλέτο που αποτελείται από 25 άτομα. 25, 25, 25. Τα τελευταία 25 άτομα μετά έχουν κάποιο μικρό ρόλο. Έλα ρε Νίκο, μου έχεις λείψει, σταμάτα. Και ο άλλος με το μεγάλο μόριο τι κάνει? Εκεί που δεν γνωρίζει. Το ότι γέννησε η Ναταλή και ρωτά ακόμη θες ερωτήσεις και είσαι και μακριά μου, υπάρχει κάποιο θέμα. Και εκείνο πάει για ένα πρόβλημά του. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί είναι σαν να αποκαλύπτει το πικάντικο. Μα δεν είναι πικάντικο το ότι έχει μεγάλο θέμα, έργο, πανικό, φυσικό ταλέντο. Και υπάρχει πιο πικάντικο από αυτό, τι άλλο να μα πει? Δεν θα σα πω, να υπάρχει. Τι πάει για εγχείρηση μείωση. Παιδιά, δεν θα σα πω. Πε με, παιδί μου, κάτι. Μα δεν μπορώ να σα πω. Πώ να το πω, είναι σαν να σου λέω το φινάλε του Ρωμαίου και τη Ιουλιέτα. Δεν έχει μια γωνία. Έχει πρόβλημα με αυτό το θέμα. Το ξέρω. Ή όχι. Γιατί μα είπε ότι περηφανεύεται, ότι έχει πάει με όλε τι γυναίκε σουμπίζ, ότι είναι πολύ ταλαντούχο κτλ. Τραβάει κανένα ζωρί με το βλέπει σαν πρόβλημα, δηλαδή αυτό. Όπω το ακούσα αυτό, ουσιαστικά είναι μια κάτι άλλο από αυτό που. Δεν μπορώ να το πω. Μα δεν υπάρχει. Έλα, Νίκο, λίγο. Λέει ψέματα ο καμαρωτό. Μα δεν μπορώ να σου πω. Τα λένε παραδίπλα. Δεν γίνεται να το μη χρεωθώ, τη λέω όλη την παράσταση. Δεν γίνεται να. Είναι φιρφυρίκο. Πάει να κάνει μη κίνηση. Φιρφυρίκο. Λέει ψέματα ο καμαρωτό. Κατάλαβε τι γίνεται. Μα το δείχνουν τελείω διαφορετικά. Ενώ μα λέει ότι είναι πύραυλο, α πούμε, δεν είναι τελικά. Εμεί δεν είπαμε. Επίσης, δεν ξέρω να καταλάβατε, 9 ρόλοι είστε εσείς οι δύο, είστε εδώ, εμείς στον πύραυλο. Μπράβο, ρε Σιάρη, όντως. Ντροπή. Πότε ξεκινάτε? 10. 10, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή λίγο πριν το Αγίου Πνεύματος. Σε ποιο θέατρο? Αθήνα. Στο θέατρο Αθήνα. Είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Οικονομάκου. Στο θέατρο Αθηνά Οικονομάκου πια, θα το μετανομάσουμε. Είναι κλειστό το Αθηνά. Ανοίγει, ανοίγει. Ο χαμός. Αναψυκτήριο, παλιό θυμάσαι. Ανοίγει και βλέπεις ουρανό. Βέβαια. Δεν έχω πάει σε αυτό το θέατρο εγώ. Καιρός. Δεν μπορεί να μην έχει πάει. Και δεν το θυμάμαι αν έχει κανένα θέατρο να χωρίσει. Έχει πάει χειμώνα. Στη Βεριγνή δεν είναι αυτό. Στη Βεριγνή δεν είναι αυτό. Έχω πάει εκεί. Σε έργο που παίζει ο Παπαδόπουλος πριν 15 χρόνια. Αλλά δεν το θυμάμαι ανοιχτό. Μήπως ήταν χειμώνα. Θυμάμαι. Το χειμώνα δεν τα ανοίγουν. Μήπως έβρεχε. Κορίτσι μου, όμορφο. Δώστε μου να δω το βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει στο θέατρο, παρακαλώ. Μα δεν είμαστε εμείς για δικηγόρους και γκόμενου Ιουστάχαμι δίθεν μορφωμένους. Μου λέει προχτές το ράβι, έτσι, στα καλά του καθημένου. Αυτό το φόρεμα τονίζει πολύ το ευηδές κορμί σου. Έλα μου, ευηδές. Τι είπα να πει αυτό? Δεν ξέρω, μωρή, αλλά σε αυτό είναι και καλό. Εμένα πάντως όχι. Μου την ευηδώνει λοιπόν και εμένα, ναι. Και του λέω τη γυναιδιά, ότι άμα θέλω, μιλάω και τη γλώσσα του. Ποιο είναι το κορμί, πει ευηδές, ρε. Το δικό μου. Και εσύ τότε είσαι προσινής και προσίγουρος. Που σημαίνει? Δεν ξέρω, μωρή, κάπου το διάβασα. Αλλά σε ακούγεται, είναι και καλό. Εμένα πάντως όχι.
Η Αθηνά Οικονομάκου και η Νίκη Παλικαράκη, κομμότριες στο επάγγελμα, βρίσκονται στη ζούγκλα καθώς είναι δύο από τους 9 συνολικά διασωθέντες αεροπορικής τραγωδίας. Όλα αυτά συμβαίνουν στη μουσική κομμωδία του Γιώργου Βάλαρη «Η Απελπισμένη», που κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Αθηνά το Σάββατο 11 Ιουνίου. Εμείς βρεθήκαμε στις πρόβες και ψαρέψαμε τους συναδέλφους της Αθηνάς και του Νίκου Μουτσινά. Χαίρομαι που είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Πόσο μάλλον που είμαι με την Αθηνούλα μου και έχουμε μαζί το νούμερο. Είμαστε και οι δύο απελπισμένες κομμωτριούλες. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Πραγματικά μάνας κόρης, λόγω διαφοράς ηλικίας, είναι σαν παιδί μου. Νομίζω είμαι η καλλιτεχνική της, αν το θέλεις, μητέρα. Εκεί πιο πολύ έχει ανάγκη να τη συμβουλέψω. Και στα πιο προσωπικά που, εντάξει, έχεις τους φίλους σου γι' αυτά. Αυτά που έχουν εγωιτεύσει εμένα σαν προσωπικότητα που την έχω ζήσει είναι καταρχάς η ευφυΐα της, η εντιμότητά της και το ότι είναι πολύ αληθινή. Τι απολαμβάνουμε πάρα πολύ, να χορεύουμε. Μέχρι τελικής πτώσεως. Γεια σας, με λένε Αναστασία Φέτα. Ξέρω να χορεύω, να τραγουδάω, να παίζω. Μιλάω αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Ξέρω πατίνια, σχοινάκι, hula hoop, φυσαρμόνικα και μελόντικα. Είμαι το επόμενο Greek Idol. Ο Νίκος συνέχεια μας πειράζει και εμένα. Ξέρει που συνήθως μου λέει, αχ, πάλι εδώ είναι Ανδρούτσου. Φεύγω, κάνω, ξέρεις, μόνοι μας αυτό. Και πολλά, δεν είναι ανεξάντλητος. Η Αθηνά την ήξερα από την τηλεόραση, από το σίριαλ. Τώρα που τη γνώρισα, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα γλυκό κορίτσι και έχει τόσο πλάκα σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, έχει το κομικό και την κομική πλευρά τόσο έντονη που ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Ο Νίκος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ήταν ο καλύτερος μαθητής. Δεν υπήρχε ποτέ στιγμή που να μην με ρωτήσει. Γιώργο, να το κάνω αυτό. Ναι, μήπως να αυτό. Αλλά όμως με κοίταζε πάντα στα μάτια. Θεωρώ θα κάνει τεράστια επιτυχία Αθηνά. Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Είναι καρακομίκα. Έχει ένα στοιχείο ελαφράδας και κομικότητας που δεν το έχει δει κανένας. Έχει μια πολύ δυνατή στόφα η Αθηνά και στο θέατρο. Άμα δεν πάρει το παιδί το όνομά μου, θα σας αποκληράσω! Η δόλια η γυναικούλα που τη λέγανε και Παντελία. Μία είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς είναι ο τέλειος άντρας. Πώς! Ορφανός! Στο φτιάχνι μας. Καλέ, πώς να τα πας καλά με αυτούς τους δύο προβληματικά όντα και τα δύο ατάλαντα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχουν χιούμορ καθόλου, καθόλου. Και καλά παιδιά, φλακίες, μην ακούς αυτά που σου λένε, χάλια είναι και τα δύο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, τρώγονται συνέχεια, δεν μισιούνται ο ένας με τον άλλον. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ανάγνωση βγήκε αυτή η κακία. Εγώ είμαι, όπως λέω και στο τέλος, μία μάνα, χείρα και άνεργη. Το γιο σας τον υποδίεται ο Νίκος Μουτσινάς. Είναι χαρά Θεού, εργατικός όπως είπα πολύ πριν και με συγκινεί αυτό. Θα θέλατε στην πραγματικότητα να έχετε έναν γιο που να έχει τα χαρακτηριστικά του Νίκου? Γιατί όχι. Είναι αξιολάτρευτος και από ό,τι έχω καταλάβει είναι και ένα παιδί που σέβεται και τιμάει την οικογένεια και ένα σεβαστικό παιδί όπως τα λέγανε οι πιο παλιοί. Ο Ανασάκης είναι και μπάρης. Ποιος είναι ο Αθανάσης, μιλάμε για τον ίδιο. 1 και 10 με την πλήρη αερόσωρα της Αντίδας και τις 5 τρίξεις από την επίδεση που τις κάνει και μόλις για να ψηλώσει τη μάνα του. Τον Κρούζ μωρί, κοντός είναι, τι πάνω πει αυτό. Ο Τον Κρούζ είναι κούκλες μωρί και έχει ένα κορμί 18 χρονών, δεν μου έχει πλάτη με σηκώλα ένα πράγμα. Την προφορά σου ρε, πού τη βρήκες? Την έχω. Απλά δεν τη δείχνω, ναι, είναι το ταλέντο. Μπράβο. Δεν το περίμενα, με ξάπνιασε δηλαδή που σ' άκουσα έτσι. Δηλαδή και αυτό που είπε κάποιος για σένα, νομίζω ο κύριος Βάλαρης, ότι κρύβεις κομικά στοιχεία τα οποία δεν τα ξέραμε, γιατί αλήθεια είπαμε φόνο, σας γνωρίσαμε, δολοπλόκα κτλ. Να που το έχεις και αυτό το κομμάτι, μάλλον. Πάρα πολύ. Μακάρι, θα δούμε. Πάρα πολύ. Εσύ γιατί δεν υπήρχες μέσα σε ένα πλάνο? Επίτηδες, για να μπορέσει να με ρωτήσει μετά, να ξεχάσουμε την Αθηνά που ήταν στα πολλά πλάνα και να ασχοληθούμε με μένα. Μα να μην γυρνάς ένα πλάνο, να μην σε δούμε λίγο πάνω σκηνή, να λες δύο λόγια με αυτή τη μάνα σου. Πώς είσαι μαζί? Την τόσο αγαπώ. Είναι σαν ρόλος. Τι? Είναι τόσο γλυκιά μανούλα, δεν ακούγεται. Όχι. Γι' αυτό θα τη μιλήσω το απόγευμα. Η εκατατονία αυτή η γλυκύτητα ψέματα όλα αυτά που καταλαβαίνω. Α, στο ρόλο δεν είναι τόσο γλυκιά. Ποιο παιδί μου, είναι η κανονική μάνα. Η Ελληνίδα, η καταπιεστική, η μανούλα ξέρει που τον έχει πατήσει το γιο. Με τις τεράστιες που έτσι ναι, αυτό που δεν σε αφήνει. Είναι αυτή, είναι πολύ έντονη στο ρόλο της, πάρα πολύ. Μάλιστα. Μπράβο ρε παιδιά. Κάναμε κάποιο λάθος στο βίντεο, είπαμε ότι ξεκινάτε Σάββατο. Όχι, αυτό συζητάμε, άραγε. Εκεί μεταξύ 10 με 11, Παρασκευό Σάββατο. Δεν είναι σίγουρο, Παρασκευή ή Σάββατο.
Ναι, περάστε από την Πέμπτη και μετά περνάτε βόλτα από το Αθηνά. Ή θα έχει παράσταση, δεν θα έχει. Δηλαδή είμαστε απλά. Εμείς υποστηρίζουμε την άποψη του σκηνοθέτη που είπε. Έτσι πρέπει. Αυτό να υιοθετήσετε. 11 θα λέμε λοιπόν. 11 πρέπει να είναι. Παιδιά, εσείς ξέρετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και λέμε παίζει και το 10, αλλά για 11. Πάντως θα περίμενα, Ελένη, πώς και πώς. Ναι. Εμένα. Ναι. Έχεις έρευνα. Όχι, να ζητηθεί κάτι τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ. Είναι για νέα γοητευτικά αγόρια, θα κάτσω στη μέση, αφορά... Ροζ βλέπω, έτσι. Εξελίχθηκες με τη Γιάννα. Έσπασα κι εγώ. Άστε να δεις τι μας λέει κάθε μέρα. Ακούω, μην είναι μια έρευνα μόνος, το έχει και αυτά που μας λέει που δεν βγαίνουν στο Λοιπόν, και θέλω να δούμε μαζί 8 λόγους που μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο αγόρι να θέλει να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Είναι ντοκιμαντέρ πάνω στην ζωή. Όχι. Αλλά είναι πράγματα που μας έχουν τύχει. Και τους δύο. Ναι. Και σε μένα. Άισε, γι' αυτό είναι το ωραίο αγόρι. Δύο ωραία αγόρια βρεθήκανε. Ναι, και θα δούμε 8 λόγους. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε από το 8 και θα πάμε στο 1. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα, συγγνώμη. Κανένας, αλλά όχι το 8. Δύο αγόρια που θέλουν να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Δύο αγόρια, παιδί μου. Όχι, ρε Ελένη, είμαστε εμείς τα γοητευτικά αγόρια, η τριπλέτα. Ναι. Και μας συμβαίνουν κάποια περιστατικά που εκείνη την ώρα λέμε να ανοίξει η γη, να ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Αυτό το πράγμα. Και τι ψάχνουμε να βρούμε τα περιστατικά. Ναι, αυτά θα δούμε τώρα. Γι' αυτό δες το σαν ντοκιμαντέρ. Πού να το πιω. Ντοκιμαντέρ. Πολύ ωραίο κωμικό ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το 8 και θα πάω στο 1. Μάλιστα. Το 8. Το έκτακτο υδραυλικό πρόβλημα έχει να κάνει και με το θεατρικό του. Με τον τύπο που ήταν πολύ δυνατό στο μόριό του. Ναι. Κυνηγάς... Εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Κυνηγάς μια κοπέλα, Νίκο. Εγώ, βέβαια. 2-3 μήνες, Νίκο. Πού το ξέρει. Με παρακολουθεί. Σε παίζει, Νίκο. Όχι. Την κυνηγάς εσύ. Και φτάνει η ώρα που του λέει, σε θέλω κι εγώ. Να το. Ωραία. Τι παθαίνω εκεί. Τι είναι το πρόβλημα. Τη ρίχνει στο κρεβάτι ο Νίκος, έχει κάνει και ατμόσφαιρα. Κρασί. Μη μου θα πεις και τις ατμόσφαιρες, μου φάει στην εκπομπή. Και έχει τελικά... κάνει και... Τη ρίχνω, αλλά έχω ρίξει και κάτι άλλο νωρίτερα που δεν το έχω υπολογίσει. Όχι. Αν δεν έχω το... Όχι. Αυτό εννοούσα εγώ. Τη ρίχνει στο κρεβάτι, αλλά εκείνη την ώρα τα υδραυλικά του δεν δουλεύουν. Αυτό δεν σου είπε. Ναι. Πρόβλημα στις σωληνώσεις συγκεκριμένα. Ναι, δεν είναι θέμα και λες να ανοίξει και να με καταπιεί που έχω το... Πώς το πεις έτσι ρε, είπες όλο αυτό για να μας πεις το πιο απλό πράγμα. Πώς θα το λέγεις. Δηλαδή το θέμα μας είναι 8 λόγοι που θα κάνουν έναν άντρα να θέλει να ανοίξει και να τον καταπιεί. Ναι. Ο ένας από αυτούς είναι να πάει με γυναίκα και να μην λειτουργήσει που το... Θέλω, όμως. Το αντρικό του κομμάτι. Ναι, αλλά τώρα εσύ το είπες. Δες τι ωραίο που το είπε. Το υδραυλικό πρόβλημα. Είναι άλλο. Το επικοινωνεί διαφορετικά. Το γυρνάει, φτάσαμε στην. Μα πήρε και 8. Και 8 λόγου. Για πάμε. 7. Σαν ψέμα. Πιάνει την πεθερά σου να πατάει τον πεθερό σου. Ε, και εσύ να ξενιάζει. Δεν τρέπεσαι. Ρε σύλλε, τι λε τώρα. Έχει ο Νίκος την πεθερούλα του στο φτερό, πούπουλα. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι ξαφνικά. Και τη βλέπω. Καβαλαρία ρουστικά. Εσύ δηλαδή θα θέλει να ανοίξει γη να σε καταπιεί αν έπιανε την πεθερά σου να πατάει τον πεθερό σου. Εμέ, εγώ θα άνοιγε. Την πεθερά σου. Εγώ θα το έβγαζα το μυαλό μου, σαν να μην το είδα. Τι λες, Ελένη. Ε, βέβαια. Θα... όχι, θα ανοίξω τη γη να με καταπιεί, επειδή η πεθερά μου, το πεθερό δεν ξέρει τι κάνουμε μεταξύ του. Συγγνώμη, στη Σουηδία βγαίνει ο καφέ με την Ελένη. Τι Ευρώπη. Μα εγώ γιατί να εξαφανιστώ, εγώ θα το έχω κάνει. Όχι, μπαίνει και βλέπει. Κάνε τη σκηνή, ρε παιδί μου. Ναι, κάνω εικόνα. Ας κάνω τη σκηνή. Ας κάνουμε σκηνή την πεθερά του Γρηγόρη που την ξέρουμε όλοι και την περισσότεροι. Μπαίνεις λοιπόν μέσα και την βλέπεις σε ακροβατικές σκηνές κάτω από τον πολυέλαιο με έναν άγνωστο. Δεν θες να ανοίξει εκεί να σε καταπιεί. Μπράβο, άξιος, άξιος. Τι λες, κάνε μου και ένα repeat. Τρρ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 ρrr Έκανε εικόνα, ε. Καλώ ήρθε στον κόσμο. Είμαστε στο νούμερο 7 τόση ώρα. Δεν θα τη πω, μητέρα, τι είναι αυτά που κάνει εκεί. Θα πει τέτοιο πράγμα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν μιλάει. Κάνει το ότι δεν το ξέρει. Τι μιλάει, ξέρει. Τι μιλάει, ξέρει. Τι μιλάει, ξέρει. Όχι, ρε, λέει. Εγώ θα το πω. Θα το πει. Θέλω να το πω εκείνη την ώρα. Γιατί εγώ ρε. Μπράβο, δεν ξέρει όμω. Μπράβο. Μπράβο. Εξαρτάται. Ανάλογα στην πόζα. Είναι κακό να τη. Αν είναι κάτι δύσκολο, θα πεις ένα μπράβο γιατί έχει φτάσει αυτό το σημείο. Αν είναι κάτι απλό, ντρέπεσαι. Άμα όμως δεις κάτι έτσι ένα πιο. Θα πεις ένα μπράβο και θα φύγει. Τι να πω, μπράβο, μητέρα. Μπράβο, μητέρα, και άρχισε και σκάπε τα πλακάκια. Μπα και ανοίξει το λαγούμι. Όχι, ρε παιδιά. Εγώ θα ντραπώ εκείνη την ώρα. Άσε μας, ρε Γρηγόρη. Θα ντραπώ εκείνη την ώρα. Δεν είναι παιδιά, τέλο πάντων. Ρε παιδί. Είναι δικό στο θέμα. Μα βλέπει γυμνή την πεθερά του Τσιτσίδη, κρέμεται από ένα πολυέλαιο. Κάνε την εικόνα, δεν ντραπεί. Εγγελίζει. Κάνε την εικόνα.
Ολόκληρο την κυνηγάει ένα ξένο μέσα στο σαλόνι. Και τι θα πει, μπράβο. Τίποτα. Θα κάνω όπιση να κλείσω την πόρτα και θα το βγάλω από το μυαλό. Εγώ θα έλεγα συγγνώμη πάντως. Ναι. Α, ποιο είναι. Αυτό είναι και βγαίνει. Σουηδία. Δεν το συζητάω. Εγώ ούτε. Ποια Σουηδία, μωρέ. Πίσω, πόρτα κλειστή και δεν το έκανα. Συγγνώμη, έκανα ένα λάθος, φεύγω. Εγώ θα πάμε να θα μαρμαρώσει ο Γρηγόρης και δεν θα μπορέσει να πει. Θα μείνει και θα κοιτάει. Αποκλείεται, θα υπάρχει εδώ γραμμένο. Αυτό. Ναι, ρε παιδιά, θα σοκαριστώ. Θα θέλω να φύγω. Είναι αυτό λόγο για να πει ένα άνθρωπο να ανοίξει γυνά με καταπίεση. Όχι, δεν είναι καθόλου λόγο. Μα και μόνο που θα δει η μητέρα γυμνή δεν είναι λόγο, ρε παιδιά. Όχι τη δικιά σου, μια ξένη. Την πεθερά! Δεν είναι λόγο, τώρα με τρελάνετε. Χειρότερο να δει τη σου, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι. Μα λέμε ότι είσαι συνέστη με Σουηδού συνεργάτε. Γιατί όλοι είναι. Τι εννοεί, μια χαρά. Εγώ έχω δει την πεθερά μου. Πολλές φορές και έχω βγει έξω. Νίκο, ακριβώς. Δεν χειρότερο να πιάσει τη μαμά σου. Ναι, λίγο. Εντάξει, μετά μιλάμε ότι έρχονται όλα τα ψυχολογικά του κοινού. Δεν σε νοιάζει. Γιατί σου λέει με την πεθερά, λε απλά πω από Παναγία μου γιατί βρέθηκα εδώ. Α μην ήμουν. Σα ευχαριστώ. Μα δεν ξέρει αν τον κόσμο σου δηλαδή είναι διαφορετικό. Βολεύει ο πεθερός, βάλτε τον πεθερό! Τον πεθερό! Θα πουλήσουμε το νούμερο 7. Θες πεθερό, πεθερό, θες κουμπάρα. Τελειώσαμε. Δεν με νοιάζει, πάμε παρακάτω. Το 7ο. Ω, το 6ο. Είσαι ο μόνος που ξέχασε τα γενέθλιά της. Κανείς. Τη κοπελιά μα δηλαδή. Όχι, βγάλτε την πεθερά. Έχουμε δύο κοπέλες και έχουν γενέθλια. Έχουν πάει φίλοι σπίτι, μπαίνω εγώ μέσα. Λέω τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ. Λέει ξεχάσει ότι έχω γενέθλια. Πάλι καλά, μην μπεις μέσα και είναι όλη γυμνή με την κοπέλα και σου πει ότι έχεις ξεχάσει να φτιάξεις. Ξέχασες κάτι που σου είπα πει μην έρθει σήμερα. Γιατί είχα τα γενέθλια, γιορτάζω τα παιδιά, θέλω να πούν χρόνια πολλά. Αλλά και εκεί κομπλάρεις, θες να σκοθείς να φύγεις. Πήγαινε στο 5, τώρα μην φύγω. Το 5 είναι τραγικό και μην πείτε ότι δεν σας έχει τύχει. Θα σε στηρίξω με ό,τι μπορώ. Στέλνεις SMS με ερωτική φαντασία σου σε λάθος άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ντροπή. Δεν το έχετε κάνει όλοι ρε παιδιά. Τραγική ή όχι. Λάθος έχουμε κάνει. Έχει λάθος μήνυμα από αυτό. Ερωτικό. Όχι τώρα, παλιότερα. Δεν πήγαινε σε μένα γιατί θα μετά και ένα συγγνώμη δεν ήταν για σένα. Που δεν ήξερε ποιος είμαι. Το διάβασα βέβαια, το ξαναδιάβασα. Α, το ξανά. Είχα κάνει quiz. Ρε ποιος να είναι αυτός. Ρε ποιος να είναι αυτός. Δεν ήξερα όμως, δεν ήξερα το τηλέφωνο και δεν ξέρω τι ήταν και γυναίκα. Γιατί ήταν έτσι που ήταν γραμμένο. Δεν κατάλαβα αν το έστειλε μια γυναίκα σε έναν άντρα. Σε μια γυναίκα. Και. Ήταν πολύ ωραίο μήνυμα. Προχωρημένο. Ήταν πολύ ωραίο μήνυμα. Το στείλει και εγώ. Δηλαδή είχα μείνει. Το μελίτσα πολύ ώρα. Τι θέλουν να μου πούν, τι θέλουν να μου πούν. Δεν το πιάσε. Δεν ήταν απλογραμμένο. Όχι, ήταν ωραίο. Είχε. Ήταν, είχε. Είχε. Δεν βαριόταν αυτό που το έγραφε. Είχε σάλτσα. Ίστρο, είχε ίστρο. Αλλά κάντε εικόνα το να το έχει γράψει, να λες εγώ θέλω να το στείλω στον Νίκο και πατάς αποστολή και βλέπεις πάνω γράφει Βαγγέλης. Εσύ στέλνεις τα μηνύματα αυτά. Αυτά λες εσύ είναι έναν άντρα που θέλει να κάνει εξαφανιστεί όμω. Στον Νίκο, σχηματικά, στην Αθηνά. Σχηματικά λέει πες Βαγγέλη στο δεύτερο όνομα. Το σχήμα το έχει σταματήσει μέχρι. Δεν έβαλε, δεν το άνοιξε το σχήμα. Λοιπόν. Ένα ταλί κουράγιο. Τι να πει κι αυτό, είπε θερά, πολύ ελαίο, τα μηνύματα λάθο. Περνάει δύσκολα. Έχει στείλει λάθο μήνυμα. Πολύ παλιά, ναι, είχα στείλει. Θέλει φαντασιό τα μηνύματα, ρε παιδί μου. Όχι φαντασία, ρε. Μανίτσα μου, θέλω σήμερα το βράδυ να βρεθούμε. Και δεν σου έκαναν μήνυση αυτό που πήγε λάθο. Μανίτσα. Ψάχνει την αμηνία. Πότε το έστρεψε, το 82. Τι είναι αυτή η μανίτσα. Μανίτσα, τέτοια μηνύματα. Και ίδρο από όπου τραγικό, τραγικό. Δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ. Επειδή πήγε λάθο, όχι το μανίτσα. Το μανίτσα ήταν πολύ φυσιολογικό. Το ότι το λάθο. Ναι. Τέταρτο. Τέσσερο. Χύνει τον καφέ στο αφεντικό σου. Πώ το έπεσε αυτό. Χύνει τον καφέ. Πάμε στο αφεντικό σου. Δηλαδή μου λέει το αφεντικό μου φέρνει ένα καφεδάκι. Και σε χύνει. Και λε, όχι, συγγνώμη. Δεν ήταν για εσά ο καφέ. Και εκεί που πάω τον καφέ. Επίση, ένα άντρα θα πάει τον καφέ στο αφεντικό, δεν έχει δει 5 ξένε ταινίε που είναι όλο γυναίκε οι γραμματεί που πηγαίνουν στου καφέδε. Εγώ θα πάω καφέ στο και το χύσω. Και πού θα φτάσω εκεί. Είναι το αφεντικό στο γραφείο. Πώ θα πάω. Θα πάω. Τι γίνεται καλά, είσαι ψυχούλα. Δεν είμαι μακριά. Τι να αφήνω στο τραπέζι. Χρενικό. Σε βλέπει μπροστά του εκείνη την ώρα. Τυχαία. Και σου λέει. Κυνηγάει το αφεντικό μου. Αυτά που λέει. Και σου λέει ρε Νικολάκη, τσιμπά ένα καφέ μου το φέρει. Του λέω ναι, τσιμπά και σε ένα κλάκι. Ρε Νικολάκη, τσιμπά γιατί δουλεύω σε ταβέρνα. Και έχω αφήσει τα παϊδάκια δηλαδή. Δεν τον άφησε, είδε καμιά διαφορά. Είναι σοκαριστικό, μόνο στα χρώματα το σπασε. Κατά τα άλλα, καμία βελτίωση. Δεν το χύνει επίτηδε. Σου τυχαίνει. Άμα τύχει, ας. Λοιπόν, για πήγαινε σε άλλο, δεν γρήγορα. Μπάς περιπτώσει, μας έπεσε το τέσσερα. Στο τρίτο, έχεις προφαρισ... Ψω... Προφασιστεί υπερορίες και σε μαγκώνει με μια άλλη. Μαγκώνει. Δεν είναι και αυτό να θέλεις εκείνη την ώρα να φύγεις.
Ήταν για μένα αυτή η έρευνα. Εσύ δεν είσαι ο τόλμη και γοητεία εδώ μέσα. Εγώ έχω λοιπόν. Εγώ έχω τη σχέση με την κοπέλα. Λες την κοπέλα. Έχω το βράδυ γύρισμα για την εκπομπή. Πού έχεις ρε Νικόλα, έχω συμπλάκα. Μάλιστα. Θέλει να κάνει έκπληξη. Εμφανίζεται. Και παίρνει τη μαντάμ Ελένη και τη λέει: έχετε σήμερα γύρισμα στην πλάκα? Και λέει η κυρία Ελένη: καλέ πλάκα μου κάνει. Είμαι με τα μωρά στο σπίτι και αυτό. Όχι, ο καθένα σπίτι του. Περνάει από έρχεται στην πλάκα. Στην πουάσα. Με μαγκώνει. Και σου κάνει. Που είμαι με κάτι άλλο κουτσαβάτια και κάνω. Και έχουμε τη γυαλαλαού και μα χορεύει τη φυτετέλη. Μένεται ο πόλεμο. Κι αν σωθεί και βρεθεί στην πλάκα, με μαγκώνει. Έλα ρε. Νίκο δεν είναι γυαλαλαού. Την περιοχή που μένετε. Όχι μη. Έμα, όχι μη. Ένα. Γιατί είναι και αυτός ένας λόγος να ανοίξει η γυναίκα κατά βγή. Ναι, είναι. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Έχω άλλα δύο κομμάτια, Ελένη. Πούλα τα εδώ. Το δεύτερο. Ναι. Έρχεται ο λογαριασμός και δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Αυτό. Ναι, αλλά δεν το ξέρεις αυτό λίγο πιο πριν να μην παραγγέλνεις αβέρτα. Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί άμα πάω με την κοπέλα μου. Μπορεί και μόνο. Όχι, Νίκο, η κοπέλα σου. Δεν έχουμε βγει μια φορά σαν άντρες. Είμαστε όλοι με μια κοπέλα. Θέλω και δυο να βγούμε. Άμα δεν μπορείς να πληρώσεις. Θα πω πλέρωσε εσύ, ρε Νίκο, δεν θα σε ντραπώ. Πλέρωσε. Στην κοπέλα δεν θα το πω. Πλέρωσε. Θέλω να σου πω, θα ήθελα να πληρώσουμε τουλάχιστον μισό-μισό. Και να με ντραπώ λίγο. Πού θα πληρώσω τα σπασμένα. Την κοπέλα θα την ντραπώ. Εντάξει, γενικότερα ντραπεί και σούπερ μάρκετ να πα. Και να αρχίσει να βγάζει από τη σακούλα. Ναι, νομίζω ότι έχει την κάρτα μαζί, δεν έχει λεφτά. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο γεγονό. Λοιπόν, σοβάρεψε. Διορθώνεται. Είμαι σίγουρη ότι πριν πάρα πολλά χρόνια μου έχει συμβεί και αυτό. Καλά, εμένα και τώρα κοντά μου φανταστεί. Γιατί είχε χάσει να πάρει λεφτά μαζί. Ναι, νόμιζα ότι είχα βάλει λεφτά και ήταν η ταυτότητά μου. Τι είπε η κοπέλα. Τίποτα, μου λέει με αυτή την ταυτότητα δεν παίρνετε ούτε μπατονέτα. Εσύ να κρατήσετε, βγήκα στην